Αυτό δείχνει και το ήθος του συγκεκριμένου ανθρώπου. Η δωρεά της κυρίας Διγενοπούλου πάει βαθιά σε χρόνια. Ξεκινάει, είναι η Ελληνίδα η οποία ξεκινάει την κλασική Ελλάδα, τους χορηγούς της αρχαίας Ελλάδας, προχωράει σε όλη την ελληνική ιστορία, μπαίνει στον 20ο αιώνα με τους εθνικούς ευεργέτες. Η δωρεά της κυρίας Διγενοπούλου είναι εθνική ευεργεσία. Ξεπερνάει κατά πολύ τα όρια του νοσοκομείου, όπως είπαν οι προλαλήσαντες. Και θα συμφωνήσω σε αυτό με τον κύριο Περιφερειακό. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω από το βάθος της καρδιάς μου και να σας πω ότι την προσωπική μου εμπειρία ήταν εργώδης η προσπάθεια, αλλά θέλω εκτός από να ευχαριστήσω την δωρήτρια για μια ακόμη φορά, να ευχαριστήσω την κυρία Πρίτανη, τον κύριο Αποστολόπουλο, τον κύριο Σκούρα και εκ των υστέρων τον κύριο Βασιλάκο, και θέλω να τον γνωρίσω γιατί δεν τον έχω γνωρίσει καν, απλώς έμαθα την συμβολή του στο θέμα. Το PET-CT είναι μια μεγάλη συνεισφορά στο σύστημα υγείας. Σας υπόσχομαι ότι δεν θα είναι η τελευταία. Σύντομα θα έχουμε κι άλλες. Και θα τελειώσω με ένα σχόλιο το οποίο θα έχει πολλούς αποδέκτες. Και θέλω να το θυμόσαστε αυτό. Ένα στίχος του Εμπειρίκου που λέει «Εις μάτιν όλων των καιρών, εις μάτιν όλων των εποχών, μια καινούργια μέρα αντίζει».